παιδιά το Τζάμπον στην αναμέτρηση. Τόση ώρα δεν έκανα εγγραφή. Τώρα ξεκινάμε. Πετρόπουλος θα πηδήξει μαζί με τον Τάκη. Και την μπάλα στα χέρια του Χατζ Αντώνη για την πρώτη επίθεση των Πιτινέιζερ. Για τρεις ο Χατζ Αντώνης, ο οποίος αρέσκεται το στο Ραμιγκάν. Αμυντικό ριμπάουν και πρώτη επίθεση για τους Ρίπερ. Αλλά βγαίνει έξω μια close out επίθεση, αλλά έρχεται το κλάδι που επιτήρησαν μέσα στον Νετρίπερς. Ο Πετρόπουλος χαμηλά θα βάλει τον αντίπαλό του προσπάθημα, αλλά το βάλει μέσα στο κλάδι. Έκλεισε όμως ο Βελέτη. Και συνέχεια υπάρχει κερδισμένο φάουλ τους Reapers, 0-0 το σκορ. Στα πρώτα αναγνώριστικά λεφτά Βελέντι με την πάλα στα χέρια. Η επίθεση από τον Κοσμωτό που παίρνει φάουλ. Πολύ καλός παίκτης ο Κοσμωτός, είχε δείξει και πέρυσι. Θα πάει στη γραμμή για βολές ο Παναγιώτης Κοκμωτός. Μένει το 0-0 και τώρα ούτε αυτή η βολή θα καταλήξει. Ασπρούλια περνάει πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, όμως η μπάλα δεν θα μπει στο καλάθι. Λοιπόν, το αμυντικό θέλουν να βρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο, είναι Τρίπερς. Εδώ βιάστηκε ο Τσιρόνης. Εδώ βλέπουμε στην κερκίδα και τον αδερφό του, ο οποίος ήρθε να θαυμάσει το αίμα του να παίζει μπάσκετ. Πολύ μπασκετική οικογένεια. Ο Σιρόνης, ο οποίος παίζει στους Runners and Gunners, δεν τα πήγε πολύ καλά με την πρώτη αγωνιστική. Πήρε όμως το δεύτερο παιχνίδι στα χαρτιά του στην Digital. Μάικος υπομαστεύει, ο Τάκης παλεύει, ακόμα δεν έχουμε σκορ στο μάτς. Τάκης γυρίζει καλά. Ωραία προσπάθεια και 2-0 για τους Reapers. Αφήνει για τον Κουλούρη. Κουλούρης ζητάει ο Ασπρούλιας. Κρατάει ο Ασπρούλιας, ο οποίος θα δώσει ωραία πάσα στον συμπαίχτη του Πετρόπουλος. Κακή επίθεση, αλλά ο Ασπρούλιας βρίσκει τον τρόπο και εκτελεί, θα πάρει φάουλ για βολές. Υπάρχει φάουλ, σωστό, πάνω σε αυτού. Και ας υπάρχουν κάποιες κλειαρές διαμαρτυρίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση ότι εδώ υπήρξε φάουλ πάνω στην Ασπρούλια. Ασπρούλιας λοιπόν για τους πρώτους πόντους των Πετινών στο μάτς. Όχι. Υπάρχει όμως επανάληψη. Δεύτερη βολή λοιπόν, τρίτη μάλλον από τον Ασπρούλια. Θα τη βάλει. Μία στις δύο, αφού η δεύτερη ήταν ως μη γενόμενη. 2-1 λοιπόν γίνεται το σκορ. Τάκης δεν μπορεί να σκοράρει. Την μπάλα στα χέρια του Χατζαντώνη.
Καζαντώνη το περάσει. Κλείνεται, η μπάλα βρίσκει σε πόδι αντιπάλου. Και είναι και πάλι για τους Πιτινέζερ. Η κυρία Σακυράκη. Σειρώνεις με την μπάλα στα χέρια. Ψάχνει την πέφτη, δίνει στον Τζανί. Μάνος Τζανίς. Πολύ ποιοτικός παίκτης, ωραία υπάρχει από εδώ που μιλά. Τζανίς για τρεις με καλό στερ. Αχ, εδώ ήταν καλό το σύγχρονο. Δεν βρήκε στόχο. Θα το πάλι για τους Λαχανίου. Σειρώνης επανέφερε, Τζανίς. Δύσκολο σουτ μπροστά στον Πετρόπουλο. Είναι άστοχο από τον Θωμαΐδη. Πυρώνει με την μπάλα. Και πάλι ο Θωμαΐδη. Για τρεις ο Θωμαΐδη. Τους δίκασε. If you know what I mean. 5-1. Καζαντώνης. Για τον Ασπρούλια. Ασπρούλια βάζει πάρα χαμηλά. Πάρα πολύ ωραία ο Ασπρούλιας. Για τον Πετρόπουλο καλάθι και φάουλ. Εξαιρετική. Παραπάνω από το μισό καλάθι είναι το Ασπρούλια εδώ που δημιουργεί υπέροχα. Δίνει έτοιμο καλάθι στον Πετρόπουλο, ο οποίος λέει ευχαριστώ και παίρνει το maximum. Θα πάει και στη γραμμή για την συμπληρωματική βολή. Δεν θα τα καταφέρει, παραμένει το 5-3. Τώρα ο Τσιρόνης. Τζανίς. Για τον Τσιρόνη. Τσιρόνης ψάχνει να δει τι θα κάνει με την μπάλα. Ωραία δημιουργία, ο Τάκης γυρίζει. Πολύ ωραία. Ο Τσιρόνης πέφτει μαζί με τον Τάκη για την μπάλα. Πάρα πολύ δύσκολο καλάθι τον Τάκη. Πάνω στα απλωμένα χέρια του Πετρόπουλου. 7-3, Πετρόπουλος πέρασε. Δύσκολη προσπάθεια, όχι. Rebound με τον Τζανί. Και τώρα εφνιδιασμός. Το Μαΐδης 3 με έναν. Εύκολα, κοκκινωτός καλάθι. 9-3 time out για τους Πιτινέιτζερς. Του Σιρώνη. Άστοχος. Ο αδερφός του πάντα τον στηρίζει. Τι συγκινητικό. Ασπρούλιας με την πάλα. Ωραία πάσα για τον Πετρόπουλο. Ίσως που έγινε και φάουλ στο πρώτο χρόνο. Παλεύει με τον Τάκη, γυρίζει μετά ένα χέρι. Όχι. Έχει πολύ ξύλο το παιχνίδι, πολύ σκληρές μονομαχίες. Το Μαΐδης. Το σουτ για τρεις. Μέχρι. Κύριο Σπάκη, 14-7, double score. Ασπρούλιας με την μπάλα. Κρατάει. Κλέβουν και πάλι οι νεκρύπερς που φέρνουν στο γήπεδο. Τάκης για την 16-7. Δεν πατούν καθόλου καλά οι Πιτινέιτζερς. Κάνουν ένα κακό παιχνίδι για τα δεδομένα τους. Και έτσι διαφορά έχει φτάσει στους 9. Ασπρούλιας έχει πάρει πολλές μπάλες στα χέρια του. Γυρίζει, εκτελεί, το βάζει. Δύσκολο σούτ από τον Ασπρούλια.
που όμως καταλήγει στο στόχο Nothing But Net που λένε και στο χωριό μου. Ωραίο καλάθι από τον Αστρούλια το Θοδωρή. Γιάννης, πάρα λίγο να κλέψει ο Διαμαντόπουλος, δεν θα το καταφέρει. Κλέβει όμως ο Χατζαντώνης. Ανοιχτό γήπεδο, η πάσα και τον αυτό. Εδώ πήγε να κάνει κάτι πολύ επιθυμένο και δύσκολο. Η κατοχή λοιπόν περνάει και πάλι για τους Net Trippers, οι οποίοι προηγούνται και με 7 πόντους και γενικότερα στην πρώτη περίοδο πατούν πολύ καλύτερα. Μπάλα περνάει εδώ μέσα στην καλάθι, προσπάθησαν να δώσουν στον Κοφορόπουλο, ο οποίος Κοφορόπουλος όμως κέρδισε το φάουλ. Ένα στου τριών πόντων είναι άστοχο το παιχνίδι. Μάχε το Σεργιάνης, δεν προλαβαίνει να το κάνει. Πετρόπουλος με την μπάλα. Περνάει ο Πετρόπουλος, φτάνει μέχρι μέσα, τρομερή ενέργεια. Και μάλιστα έχει κοπήσει και όλο αυτό με, από την παρέμβαση του Πετρόπουλου και δείχνει εκεί να βρισμένος ο Πετρόπουλος. Συμβαίνουν αυτά. Είχε ήδη ένα πρόβλημα τραυματισμού στο δάχτυλο. Τώρα του δίνει το χέρι ο Πάρος Πετρόπουλος. Πάνω στην ένταση της στιγμής. Το θέμα λύθηκε που έλυσαν σαν κύριοι οι δυο τους. Η πρώτη βολή του Πετρόπουλου βρήκε σίδερο, έχει ακόμα μία. Η διαφορά είναι στους 7 και τώρα στους 6. 16-10 συγγνώμη. Σεργιάννη, ένα πάρα πολύ δύσκολο σούτ, ο οποίος είναι άσχο κομμάτι για τον Κοφορόπουλο, ο Σταμαίδης στο εξωτικό rebound. Σεργιάννης για 3, μέσα! 19-10 από τον Πάρη Σεργιάννη. Πολύ εντυπωσιακή εκτέλεσή του εδώ. Και μάλιστα χωρίς πολύ καλή ισορροπία στο σώμα του, βρήκε τον τρόπο, εκτέλεσε το κόβαλο. Κουλούρης πέρασε από τα screen. Κάτι ανάμεσα σε σούτ και πάσα, μια σέντρα σούτ από το Κουλούρη. Οριστήκε. Εδώ βλέπουμε και τον Ραφαήλ Νίκο, πρώην παίκτη των Net Trippers. Ήρθε να δει την ομάδα που τον ανέδειξε. Και κερδισμένο φάουλ τώρα για τους Net Trippers. 28,2 για το φινάλε του δεκαλέπτου. Το παιχνίδι μέχρι στιγμής είναι στον έλεγχο των Trippers, αλλά είναι πολύ νωρίς και η PT Nages ανέκαθεν ήταν μια ομάδα που ήξερε να βγάζει αντίδραση στα παιχνίδια της και δεν νομίζω ότι θα καταθέσουν εύκολα τα όπλα. Ο Κορόπουλος καλή προσποίηση, θα πάρει το σουτάκι, θα ζωτήσει ο Κορόπουλος στο rebound. Η τελευταία επίθεση θα είναι για τους όχι πολλές είναι τελικά για τον Χαντοντώνη. Επέμενε και μίλαγε στην κυρία Τσακυράκη ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Έτσι λοιπόν ο Χριστόφορος Πετρόπουλος θα πάει στη γραμμή της Ελλαδοπία. Αυτό σημαίνει ότι η τελευταία επίθεση θα ανήκει στη συνέχεια στους Net Trippers. Δεν έχουν την πολυτέλεια για φάουλ υπό την Agers. Πετρόπουλος στη βάση 19.
χάνει τη δεύτερη, αλλά είναι και ο Διαμαντόπουλος. Θα εκτελέσει, δεν θα μεταφέρει. Ριμπάουντ είναι αμυντικό. Και τώρα είναι τρίπερς, έχουν την ευκαιρία να πάνε διαφορά στο Μητσούκο. Ο Μαΐδης καταπληκτικά περνάει. Το πάσο του εκλάπη. Και φάουλ κερδίζει ο Διαμαντόπουλος. Στο 1,5 δευτερόλεπτο, εδώ είναι δώρο αυτό για τους Pitty Blazers. Το φάουλ που κερδίζει ο Διαμαντόπουλος. Από τον Τασόπουλο που δεν πρόσεξε και έκανε ένα φάουλ παιδικό, θα λέγαμε. Βολές για τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος δεν θα λέγαμε ότι είναι ο μέτρος του είδους, αλλά εδώ το αποδεικνύει, 19 έβαλε παραμένει. Έχει την ευκαιρία στο τη δεύτερη να βάζει τη φορά. Δεν θα μπορέσει ούτε εδώ, μάχες. Και ο Πετρόπουλος για το φόλο τέλος. Για το πρώτο δεκάλεπτο, 19-11 γυρίζουμε σε λίγο. Άκης,
δύσκολη φάση, εδώ δεν μπορεί να κερδίσει ακόμα μια περίπτωση τον Πετρόπουλο. Δεν είναι εύκολο να το φάσει τον Πετρόπουλο. Αντζαντώνης με την μπάλα. Ο Στρινάρη. Στρούλιας θα πάρει το φάλο. Αντζαντώνης, ωραία κίνηση. Δύο βολές και ευκαιρία να πέσει λίγο διαφορά στους 6, στους 7. Έξω πάντως η πρώτη, παραμένει διαφορά στους 8. Ο Βασίλης Τσιρώνης παροτρύνει τον αδερφό του να πάρει περισσότερες προσπάθειες. Αυτό του λέει εδώ, βλέπετε. Ευνηδιασμό Σεργιάννη, Στάπα! Πήγε να τον σταματήσει ο Πετρόπουλος, νομίζω την αλείωσε τη φάση με τα ακροδάχτυλα, αλλά αυτή έπεσε μέσα. Αντζαντώνης. Η μπάλα στον Αστρούλια που έχει πάρει ήδη πολλές προσπάθειες. Γυρίζει turn around μέσα. Ο Αστρούλιας είναι scorer ολικής. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά. Το βλέπουμε εδώ σε ακόμα μια περίπτωση. Παρότι ήταν στο τέλος του χρόνου, βρήκε τον τρόπο, γύρισε και σκόραρε. Σιρώνης. Σκρινάρει ο Τάκης. Οι δυο τους συνεργάζονται πολύ καλά σήμερα. Σιρώνης με το ταπλό, δεν μπόρεσε. Ο Πετρόπουλος, κοιτάξτε τι γίνεται. Δέχεται εδώ ένα χτύπημα ο Πετρόπουλος. Και έχουμε αλλαγή. Τους αρέσει να πηγαίνουν πολύ ψηλά στο σκορ και σήμερα έχουν σκοράρει μόλις 15 πόντους. Λείπει ο δημιουργός, ο Ανέσης ο Δημητριάδης, που είναι σημαντική απώλεια. Τζανής για 3, μέσα. 26-15. Από τον Τζανή και τώρα η μπάλα στα χέρια του Χριστόφορου Πετρόπουλου. Για την ομάδα που προηγείται στο σκορ αυτή τη στιγμή. Επαναφορά την μπάλα στα χέρια του Ανέση Δημητριάδη να δώσει την μπάλα και συνέχεια έκανε και φάουλ. Πολλά για τις επιμέρειες, γιατί σήμερα νομίζω ότι κάνουν μια εμφάνιση που ίσως είναι η χειρότερη ακόμα και από πέρυσι. Δεν τους θυμάμαι σε παιχνίδι στον Ράπτο. Έχουν πάει όλα λάθος. Σιρώνης. Σεργιάννης. Ταξόπουλος. Σεργιάννης δεν το πήρε αυτή τη φορά. Έξυπνη ιδέα, αλλά κλέβει ο Δημητριάδης, ο οποίος ουσιαστικά, αν μπορούμε να το πούμε, διορθώνει το προηγούμενο λάθος του. Και τώρα φάουλ και δύο Χατζαντώνης. Διαμαρτύρεται ο κύριος Σιρώνης στην κερκίδα. Νομίζω όμως ότι κακώς διαμαρτύρεται, πήρε φάουλ. Ίσως το έκανε για να πάρει το επόμενο σφύριγμα για μάνα τον Δημητριάδη. Πάγια τακτική, πολλά με μάνα. Δημητριάδης λοιπόν βρίσκει τον Αστρούλια. Αστρούλιας ο οποίος περνάει. Πολύ ωραία η δημιουργία του. Χατζαντώνης πέρασε. Πολύ ωραία επίθεση με τον Λάζαρη. Κλείστηκε, το χασέ. Κλέβουν όμως την μπάλα ίδιοι. Αστρούλιας κρατάει κοντά του ο Λάζαρης. Αστρούλιας
εύκολο σου πήρε φάουλ για βολές. Πάλι διαμαρτύρεται. Ο Σιδόνης εδώ και να έχει δίκιο που διαμαρτύρεται. Ασπρούλιας, αστοχή, συνεχίζει να είναι άστοχος από τη γραμμή. Ασπρούλιας. Αυτό είναι ένα θεματάκι προς επίδυση. Οι δυο τους σήμερα κάνουν παπάδες μαζί. Το τρίποντο είναι αέρος-αέρος από τον Βελέτη. Αλλά ήταν και μια ουσιαστικά σκοτωμένη επίθεση. Και τώρα φάουλ για βολές του Χατζαντώνη. Δεν προσέχουν με τα ομαδικά τους καθόλου. Επιτρέψτε μου να πω. Οι Τρίπερς και δίνουν αχρίαστες βολές στον αντίπαλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαφορά να έχει. Να μην έχει πέσει πάρα πολύ, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να πέσει τώρα με τις βολές του Χατζαντώνη. Γενικά υπάρχουν ζητηματά για προς επίλυση και για τους Τρίπερς. Είναι όμως απελπιστικά άστοχοι στις βολές. Από την άλλη η Πιτινέδιος έχουν βγάσει πάρα πολλές βολές. Ο Χατζαντώνης έχασε εδώ την πρώτη. Η διαφορά παραμένει στους 10 και τώρα θα μείνει εκεί, αλλά ο Λάζαρης είναι εκεί για το rebound. Ανέχει Δημητριάδης μέχρι μέσα, ούτε αυτό είναι εξωπραγματική αστοχία του σήμερα. Και τώρα η πάσα για τον Τάκη, έχασε και λίγο το κοντρόλ, αλλά κράτησε τελικά την κατοχή. Τάκης κλείνεται, πάσα έξω, ο Βελέντη βήματα, σωστά. Μετακίνηση του σοβερό. Σε μία φάση που δεν είχε βάλει ακόμα την μπάλα στο παρκέ και υπέβαλε αυτή την παράβαση. Ανέστη Δημητριάδης. Πέρασε, πολύ ωραία η δημιουργία του Λάζαρης για δύο μέσα. Επιτέλους ένα σουτ εύστοχο εντός παιδιάς για τους Pitinazers. Ένα σουτ που μπορεί να αλλάξει λίγο την ψυχολογία τους. Βελέντη, λίστος έπεσε, εδώ ο Δημητριάδης κλέβει με τα μακριά του χέρια σαν μπλοκάμια και πλουδιασμός λάθος από τα Αστρούλια, αλλά η κατοχή είναι και πάλι για τους Pitinazers, οι οποίοι πάντως, επιτρέψτε μου να πω, δεν παίζουν μπάσκετ. Δεν είναι στα επίπεδα που τους έχουμε συνηθίσει και λατρεύουμε να τους βλέπουμε. Είναι κάτι άλλο. Ανέχει με θεάδες με την μπάλα. Πετρόπουλος το σκέφτηκε, έβαλε την μπάλα χαμηλά. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της μετάδοσης, ότι έχει πολύ ωραίες κινήσεις αλλά όχι τόσο καλά τελειώματα. Δημητριάδης, Κουλούρης για τρεις. Ούτε αυτό. Πετρόπουλος και εκεί. Θα βάλει τον τάξη στην πλάτη, θα γυρίσει. Ούτε αυτό θα μπει. Και τελικά τώρα θα κερδίσουν, αλλά θα κάνουν λάθος. Είναι τρίπερ και ο Κουλούρης θα πάρει φάουλ για βολές. Time out έχουμε, γιατί είναι μαζεμένα τα λάθη, είναι πάρα πολλά τα λάθη και καλούνται να συνέλθουν. Γυρίζουμε σε λίγο. Τι φύγει κανείς.
πάει καρδιά. Τακα, 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 τακα. Μορφή στην δεύτερη περίοδο. Το παιχνίδι έχει αλλάξει μορφή και πλέον η διαφορά έχει πέσει στους 8, αλλά κυρίως οι Pitney δείχνουν να πατούν καλύτερα στο παιχνίδι, να είναι πνευματικά περισσότερο εδώ θα λέγαμε, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Η πρώτη βολή ήταν εύστοχη από τον Κουλούρη. Και η δεύτερη, ο Κουλούρης είναι καλό στερ και σπάει και λίγο η γκίνια από τη γραμμή για τους πετινούς. Ζήφος, θα βγάλει την μπάλα έξω, Παπαδόπουλος. Ωραία προσπάθεια του Παλάκη. Υπέροχη προσπάθεια από τον Κοσμοτό, ο οποίος περνάει μετά από ώρα στο μάτι και δείχνει εδώ την ποιότητά του. Διέζει ο Σπυρόνης του Δημητριάδη. Καλή άμυνα, ο Δημητριάδης δεν βρήκε διάδρομο προς το καλάθι και τώρα βγάζει τον Κουλούρη. Φτάρει αυτός για τρεις, όχι, καλό ήταν, αλλά άστοχο. Ο Κορόπουλος στο αμυντικό rebound. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Βελέντη. Σπυρόνης. Βελέντη, όχι, rebound από τον Δημητριάδη που κάνει δουλειά σε αυτό το τομέα. Το μακρινό rebound εδώ από τον playmaker των Πετινών, Πετρόπουλος. Κουλούρης ξανά μέσα. 28-23. Να ο Κουλούρης που βάζει ένα μεγάλο σου, το οποίο το χρειάζεται. Έτσι. Ο Κορόπουλος λάθος. Βλέπει ο Κουλούρης που είναι καλός σε αυτή την περίοδο. Καλογερόπουλος. Εδώ νομίζω ότι είναι βήμα. Στην υπολογική. Καλά. Σπυρόνης. Θα κρατήσει την κατοχή. Τρίποντο στο ανοιχτό γήπεδο. Από τον Τζίφο. 31-23. Το σκορ και η μπάλα στα χέρια του Δημητριάδη. Ανέζη Δημητριάδη. Λάζαρης, ωραία εκτέλεση, άστοχος όμως. Πετρόπουλος και εκεί. Πρέπει να έχει πάρει ήδη 10 ρυπάνω. Καλογερόπουλος για 3. Όχι, η μπάλα αναπηδά και τελικά πέφτει εκτός. Σαν ζώνη. Το σου τριών πόντων είναι άστοχο από τον Βελέντη. Μάγκες για τον rebound, ο ίδιος κερδίζει την κατοχή. Κι άλλο τρίποδο από τον Τζίπρο. 34-23. Δημητριάδης πέρασε, εκτέλεσε, ίσως και φάουλ. Ανοιχτό γήπεδο, Λέια από τον Βελέντη, 36-23. Time out, γυρίζουμε σε περίπου ένα λεπτό. Thank you.
Clippers με ένα επιμέρους σκορ 8-0. Πάτη Σανγκάζη με τον Τζίφο να βάζει δύο τρίποντα και τον Βελέντι ένα εντυπωσιακό αναποδομία. Και πλέον το 28-23 έχει μετατραπεί σε 16-3. Αυτό είναι το χέρια. Λάθος πάσα από Αστρούλια. Άργησε και ο Δημητριάδης από την άλλη. Να κινηθεί προς την μπάλα. Βελέντι. Κι άλλο τρίποντα από τον Τζίφο. Κι αυτό μέσα. 39-23. Κουλούρης. Για τρεις, τέλος. 39-23, επιστρέφουμε για το δεύτερο μήκο. Σκορ 39-23. Ο Χωμαΐδης. Την μπάλα νομίζω είναι για το σπιτινέζι. Αφού υπήρξε μια μικρή δυσοχνομία μεταξύ των διαιτητών. Μπάλα στα χέρια του Αστρούλια. Αστρούλια θα φύγει για το Κουλούρι. Κουλούρης βγαίνει από το Ρόπουλο δυναμικά. Η μπάλα τελικά φτάνει στον Λάζαρη και έχουμε χτύπημα στο πρόσωπο στον Κουλούρη σε ένα δυνατό τσεκάρισμα εκεί με το σώμα. Επαναφορά για τον Πετρόπουλο, Πετρόπουλος για τον Αντώνη. Πλέον θα λέγαμε ότι οι Πιτινέζες καλούνται να βάλουν μεγάλα σούτ. Προς το παρόν κάνουν ένα λάθος και εφηδιασμός. Η μπάλα όμως εδώ έφυγε από τα χέρια του Ζώπη. Χατζαντώνης για τρεις μέσα με ταμπλό. 41-26. Εδώ είναι μια 39-26. Εδώ είναι μια απάντηση πρώτη για τους Κιτνέιδες. Χρειάζονται πολλές ακόμα για να μπορούμε να πούμε ότι θα διεκδικήσουν κάτι από το σημερινό παιχνίδι. Κοκορόπουλος, πάσα του χαμηλά. Γυρίζει πολύ άσχημα ο Ζώτος. Τώρα ο Χατζαντώνης βάζει το τούρπο. Τώρα σταματάει. Περνάει. Ωραίο καλάθι με ταμπλό. Παίρνει φωτιά ο Χατζαντώνης με σήμαχο το ταμπλό που δίνει στις επόμενες φάσεις. Στέρκος Χατζαντώνης. Και το σκορ 39-28. Ο Κορόπουλος το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Άφησε. Και τώρα η μπάλα. Εκεί που πλεονέκτημα γυρίζει όμορφα και τελειώνει το φάση. Αστρούλια για δύο, όχι. Περιμένουμε ένα αμυντικό και τώρα πούμε τρέξουν. Αλλά χάνεται η μπάλα, Λάζαρη. Η μπάλα είναι για τους Πιτινέζερ. Βέβαια. Σωστά. Να η ευκαιρία να μειώσουν λίγο τη διαφορά εδώ οι Πιτινέζερ. Μετά από αυτό το λάθος των Reapers. Το σουτ για δύο είναι άστο, ακόμα έχει το σκύλο, δεν μπορεί. Το κομωτός μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Νωρίτερα ήταν καλύτερη η προσπαθειά του, τώρα δεν τα καταφέρνει. Πάσε κάτω από το καλάθι, Ζώτος, Τζανής για τρεις. Όχι, αυτός είναι αυτός. Αλλά στο Τζάνι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Είναι ένα σκύλο. Αστρούλια. Παίρνει φάουλ. Αστρούλια. Και η μπάλα απ' έξω. Για τους Pepinazers. Πετρόπουλος χαμηλά, γυρίζει, δεν μπορεί τώρα. Και συνέχεια κερδισμένο φάουλ για τους Τρίπερς. Για
Τσακυράκη ανοίγει διάλογο με την Εξέδρα. Και ενημερώνει ότι υπάρχει και σχολή διαιτητών. Το Μαΐδης για τον Τζανί για 3 από τη γωνία. Όχι. Ατζαντώνει στο αμυντικό rebound. Μπάλα πίτι Νέιτζερ. Όλα αυτά σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Γιατί οι πίτι Νέιτζερ προσπαθούν να κατεβάσουν τη διαφορά. Αλλά οι Net Reapers το έχουν πάει καλά το έργο τώρα. Χατζαντώνης από τους λίγους διακριθέντες του τώρα μαζί με τον Πετρόπουλο. Θα λέγαμε ότι είναι οι δύο τερμονίες λίγο μαζί. Ήρθε και με την Αστρούλια που έχει δώσει. Χατζαντώνης, Πετρόπουλος, βάζει την μπάλα χαμηλά. Παίρνει φάουλ, όχι. Δεν υπάρχει φάουλ, διαμαρτύρεται παρόλα αυτά. Χωρίς να κερδίζει κάτι. Αντζαντώνης με την πάρα στα χέρια. Θα δώσει τον Καλογερόπουλο. Καλογερόπουλος περνάει, βγάζει έξω, Πετρόπουλος ξανά, Καλογερόπουλος, τρίποντο, μέσα! 41-31! Ποιος είπε ότι έχει τελειώσει κάτι? Οι Πιτινέιτζερς καλούνται να δείξουν ότι είναι φτάπτικοι. Εδώ καλή άμυνα τώρα του Πετρόπουλου που παίρνει και το αμυντικό και το σουτ από τον Τζίφο. Τζίφος αυτή τη φορά ούτε με τη δεύτερη μπορεί. Καλογερόπουλος για τον Αστρούλια. Δημητριάδης, τι κάνει εδώ Δημητριάδης? Ρίχτω έξω Δημητριάδη. Βελέντι για 3, κακό σουτ, rebound από κανέναν, η μπάλα φτάνει στα χέρια του Κοκκουμωτού για το μακρινό rebound, το πολυτιμότερο στοιχείο στο σύγχρονο μπάσκετ. Τζανής για 2, όχι ούτε αυτό, ο Δημητριάδης ανενόχλητος καπακώνει το αμυντικό rebound. Κουλούρης για 3, δεν μπορεί. Και τώρα έχει φύγει στην άλλη πλευρά και ζητάει το Κοκκουμωτός. Πολύ καλή πάση στο ολόκληρο γηπέδο. Έχασε και λίγο το κοντρόλ ο Κοκκουμωτός, αλλά βρήκε τρόπο να τα απεξέλθει και να στάρει. Στόχισε κι άλλο rebound ο Δημητριάδης. Στα rebound κάνει τράφο. Αστρούλια παίρνει το mid-range, το χάνει. Ζήτησε ο Καλογερόπουλος, δεν την πήρε. Σε ένα σημείο που κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και τώρα θα σκοράρει τελικά ο Κοκκουμωτός. Με τον Καλογερόπουλο να έχει την μπάλα τώρα στην κατοχή του. Καλογερόπουλος πάντα με τον Τζανί, το βάζει στην πλάτη, γυρίζει. Πολύ κακή προσπάθεια αυτή, πολύ βιαστική. Χωρίς Τζανί βρίσκει ελεύθερο συμπέχτη στο πρόσωπο του Κοκκουμωτού. Τρίποντο, άστοχο από τον Τζίφο που έχει συγγύσει το δευτερομήχρονο. Έχει μόλις ένα καλάθι, αλλά πλέον έχει και άστοχα σούτ στο ρεπερτόριό του. Νάτος ο Τζίφος, μέσα, πάνω από τον μνημόνευα. 46-31 και πάλι στους 15 διαφορά για τους Reapers.
Κουλούρης εδώ κάτι σαν angle breaker, δεν μπορεί να το σκοράρει. Ο Πετρόπουλος είναι εκεί, παίρνει το επιθετικό rebound και παίρνει και το foul. Από τον Χριστόφορο Πετρόπουλο θα την χάσει, αλλά ο ίδιος είναι εκεί για το επιθετικό rebound με τη βοήθεια και του Ασπρούλια, ο οποίος βάζει και πάλι το χέρι του Πετρόπουλος για τον Ασπρούλια κάτω από το καλάθι. Εδώ ο Ασπρούλιας δεν το καταφέρνει, αλλά είναι εκεί ο Πετρόπουλος με το follow και η διαφορά στους 12 και πάλι. Χριστόφορος Πετρόπουλος παλεύει μόνος του στη μάχη των εθέρων. Φάουλ, κερδίζει ο Σαπουνάς που δεν είχε μπει στο παιχνίδι τόση ώρα. Αντώνης Σαπουνάς. Για να δούμε λοιπόν. Να το φλότερ, δεν έρχεται όμως το καλάθι. Ο Ασπρούλιας στο rebound αμυντικό. Χατζαντώνης βάζει το τούρπο, κοιτάξτε εδώ πως ξεφεύγει. Θυμίζει Γκάλι. Απίστευτο καλάθι από τον γοργοπόδαρο Στέργο Χατζαντώνη που κάνει το σκορ 46-36. Πολύ ωραία ατομική προσπάθεια εδώ από τον playmaker των Πετινών. Τους κέρδισε όλους κατά κράτος. Πέτυχε το καλάθι. Χατζαντώνης, όχι, Ασπρούλιας εκεί, παρόν σε ακόμα ένα επιθετικό rebound. Γυρίζει Χατζαντώνης, Δημητριάδης, μέσα με το πλό. 46-39. Μεγάλο σούτ από τον Δημητριάδη. Για τρεις με side step, όχι, και άλλο rebound του Δημητριάδη. Ο οποίος και αυτός κάνει μια κατάθεση στην κίσημα. Ανέστη Δημητριάδη, υψώνει για τον Πετρόπουλο, κάτω από το καλάθι, κάτω. 46-41, παίρνουν μπρος οι Πιτινέζερ. Ποιος είπε θα το παρατήσει το μάτς, είπε κανείς τέτοιο πράγμα. 46-41. Και κάτι, Σεργιάννης, έχασε την μπάλα από τον Πετρόπουλο. Πετρόπουλος, σωστά, θα βάλει φρένο. Χατζαντώνης, μπάλα για τους Πετινούς. Παιχνίδι Grand Guignol πάει να εξελιχθεί εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Επαναφορά για τον Ασπρούλια. Ασπρούλιας με Σεργιάννη. Τον πέρασε, τον νίκησε, πήρε φάουλ. Είναι χαμηλά αλλά είναι πολλές. Είναι πέμπτο μαδικό και παρότι δόθηκε χαμηλά στέλνει τον Ασπρούλια στη γραμμή. Άλλο παιχνίδι πλέον. Άλλο παιχνίδι στο Προμηθέας Πάρκ. Το γύρισαν με τον Χατζαντώνη πρωταγωνιστή. Οι Πιτινέιτζερ και τον Πετρόπουλο. Άξιο συμπαριστάτη. Ο προπονητής των Τρίπερς φωνάζει ότι δεν σουτάρει ο Σλούκας βολή, αλλά ο Σλούκας θες είδαμε ότι την κρίσιμη δεν την έβαλε. Άσχετη παρομοίωση λοιπόν.
Μπακογιάννης πέρασε απέναντι στο Μετρόπουλο. Σιρώνης. Μπάλα περνάει χαμηλά, Τάκης, Τεργιάννης μια προσπίση. Σιρώνης για τρεις. Όχι, καλό ήταν. Χατζαντώνης, ευκαιρία να μειώσει κι άλλο. Δημητριάδης. Άστοχο το σουτ, τέλος. Στο παιχνίδι μας, σε πρώτο πλάνο η κυρία Τσακυράκη, η οποία θα δώσει την μπάλα στον Χατζηδόνη. Για να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει ένα παιχνίδι το οποίο σε γενικές γραμμές πήγαινε για 26-27 λεπτά ακριβώς όπως το πήγαιναν οι Ρίπες, αλλά πλέον έχουμε ντέρμπι. Κουλούρης. Χατζαντώνης με την μπάλα στα χέρια. Ματόπουλος γυρίζει. Πέρασε Χατζαντώνης. Φοράρει όχι, η μπάλα δεν μπαίνει μέσα. Αμυντικό ρυθμό από τον Ταυτόπουλο. Τάκης. Τάκης γυρίζει, δεν μπορεί να σκοράρει, το rebound είναι αμυντικό. Χατζαντώνης μπλέκεται, δεν μπορεί να κάνει την μπάλα. Εκλείνει για γερά νεύρα και φαίνεται πως έτσι θα πάει. Υπάρχει thriller, υπάρχει φυσκοτική εξέλιξη. Πέρασε ο Τζίπος, εκτέλεσε με χέρι αλφάδι 48-41. Να μια πληρωμένη απάντηση από τον Τζίπο, ενώ έχει πέσει για λίγο κάτω, αλλά σηκώθηκε κατευθείαν. Ο Τάκης, ο Τουλούρης, ο Ασκούλιας με την μπάλα, τρυπογυρνά, εκτελεί. Όχι, εκεί ο Διαμαντόπουλος, καλά. 48-43. Μπήκε μέσα, πήρε φάουλ. Δεν υπάρχουν πολλές, είναι χαμηλά το φάουλ. Λάγια.
Επαναφορά με τον Τασόπουλο. Για να δούμε. Ο Μαΐδης. Η πάσα στον Τασόπουλο. Προς πίσω, να σπρούλια. Βήματα είναι εδώ. Ο Βαλέ. Δεν πάει τρίτος. Σούτ από τον Κουλούρη, άστοχο, λοιπόν, αμυντικό. Και φάουλ κερδίζουν οι Net Rippers. 7.52 για το φινάλε. Οι Net Rippers οι οποίοι βρίσκουν τον τρόπο και φαίνεται πως έχουν καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να αναχαιτήσουν την αντεπίθεση των Teenagers. Αλλά το παιχνίδι παραμένει derby. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον. Επαναφορά με τον Τζιρόλι. Βρίσκει τον Θωμαΐδη. Θωμαΐδης κατά την μπάλα. Βρήκε λίγο χώρο αλλά δεν εκτέλεσε. Τσιρόνης. Τσιρόνης θα περάσει. Καλή η ιδέα του. Πάσα από τον Θωμαΐδη που δεν εκτέλεσε. Και τώρα ο Τζίφος βρήκε του τριών πόντων airball. Το παιχνίδι, το ξαναλέω, πάει για φινάλε Grand Guignol. Την μπάλα στον Αστρούλια. Αστρούλια σκοστάρει και γυρίζει και δεν σκοράρει σε ένα φαινομενικά για την κλάση του εύκολο layup. Κι όμως όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Φάουλ τώρα από την άλλη πλευρά, κερδίζει ο Τάκης. Επίθεση δύσκολο το τελείωμα, άστοχο. Σκόρι πάνω με τον Τάκη, μάχες στο χέρι. Θα κλέψουν προς στιγμήν, αλλά τελικά ο Θωμαΐδης βρίσκει ένα τρίποντο. Φάουλ για την Εθνική. Μάλιστα. Ένα δώρο σε μια φάση που εν προκειμένου δεν υπήρχε κανένας λόγος για την φάουλ. Ένα σκοτωμένο του. Σίδερο. Η δεύτερη σύντομη. Και ακόμα μία, όπως θυμίζουμε, ήταν σε προσπάθεια τριών πόντων το φάουλ. Και η τρίτη σύντομη τουλάχιστον έβαλε τις δύο επόμενες, οπότε μια χαρά. Μια χαρά. Καλογερόπουλος κατεβάζει. Πέρασε. Δημιούργησε το ρήγμα του στον Λάζαρη. Τώρα θα βγαίνει. Καλογερόπουλο. Περνάει. Λάθο από χάρη. Εδώ τώρα τέτοια λάθη για μια ομάδα που προσπαθεί να γυρίσει το παιχνίδι είναι πολύ φθηνά. Τάκη. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Με τρόπο βγαίνει και επιφελείται. Ατζαντώνει στο κατάβαζο της μπάλα. Πέρασε ο Ατζαντώνης, καλάθι και φάουλ. Εδώ είναι ένα μεγάλο καλάθι αυτό από τον Ατζαντώνη. Ο οποίος κρατάει την ομάδα του ζωντανή σε ένα σημείο του παιχνιδιού που οι teenagers προσπαθούν
να ανακάμψουν και να το γυρίσουν. Χατζαντώνης θα χάσει τη βολή, είναι εκεί ο Αστρούλιας και ο Χατζαντώνης έρχεται να διορθώσει. Για τρεις ο Χατζαντώνης, έξω. Χαμένη ευκαιρία για τους Πιτινέζερ να μειώσουν στους τέσσερις. Κλέβει ο Αστρούλιας, Καλογερόπουλος, ανοιχτό γήπεδο, είναι καλό στο transition. Καλογερόπουλος επιλέγει τον Λάζαρη, ελεύθερος για δύο, ούτε αυτό. Τυρώνης δεν μπορεί, τον βαλίωσε την προσπάθεια Αστρούλια ψηλά. Ελεύθερο τρίποντο, Τυρώνης, ούτε αυτό. Αλλά συνεχόμενες καινούργιες κατοχές για τους Νετρίπερς. Για τρεις στο σούτ από τον Τάκη, δεν μπορεί. Καλογερόπουλος εκεί για το rebound. Καλογερόπουλος με τρομερό διευκελισμό, δεν μπορεί να σκοράρει ο Τάκης. Ο Τζίφος, συγγνώμη, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εδώ. Προσπάθησε, αλλά Τζίφος. Έτσι λοιπόν η κατοχή είναι για τους Πετινούς. Το λόγο ότι ο Πετρόπουλος είναι ένα πραγματικό θορυκτό μέσα στο καλάθι. Γι' αυτό το λόγο πέρασε και ο Πάρης Κοκορόπουλος, πάντως χάνει βολές ο Πετρόπουλος και αυτό είναι θεματάκι. Βάζει τη δεύτερη. Για να κλέψει εδώ, θα έκανε φάουλ με μια κίνηση κακ. Και μάλιστα το συζητάνε για διαθλητικό από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι φαίνεται. Αντιαθλητικό. Μάλιστα. Και νομίζω είναι σωστό το φίλο. Έτσι λοιπόν. Υπάρχουν τώρα δύο βολές για τον Σαπουνά και
και μπάλα εν συνεχεία. Για τους Net Trippers, σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Ο Σαπουνάς με χέρι αλφάδι. Γενικά είναι ένας πολύ καλός τέρβολος για εδώ το αποδεικνύει. 54-48 το σκορ. Μάχεται, κλέβει εδώ ο Χατζαντώνης και τώρα κερδίζει αυτός φάουλ και είναι πολλές γιατί έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Στέργιος Χατζαντώνης. Σε μια πολύ καλή και γεμάτη βραδιά για αυτόν, με γεμάτη τη στατιστική του. Χατζαντώνης. Η μπάλα αναπηδά και πέφτει μέσα με περιπέτεια. Στέργος Κατζαντώνης. Η μπάλα εκτός, αλλά υπάρχει επανάληψη γιατί βιάζει και νομίζω Σαπουνάς να μπει στο καλάθι. Στο ζωγραφιστό. Στέργος Χατζαντώνης, δεύτερη βολή. Θα τη βάλει με περιπέτεια. Ο Κοκμωτός με το Σαπουνά αλλάζουν απέναντι στον Καλογερόπουλο. Δεν μπήκε το καλάθι. Επιθετικό rebound από τον Τασόπουλο. Ο Κορόπουλος, ο Κοκμωτός με την μπάλα στα χέρια. Πολύ κρίσιμη η επίθεση. Σαπουνάς, καλή προσποίηση. Η πάσα για τον Κοκορόπουλο που γύρισε. Αυτό και είναι εκεί όμως και δεν σκοράρει ο Σαπουνάς. Κοιτάξτε εδώ τι μάχες γίνεται για να ξεμαρκαριστεί κάποιος. Πετρόπουλος. Έχουν ακόμα χρόνο. Καλογερόπουλος, υπάρχει χαμηλά. Πάει μέχρι μέσα. Δεν μπορεί με την πρώτη. Μπορεί με την δεύτερη. 54-52. Αυτός είναι ο Καλογερόπουλος. Αυτή είναι η Pitty Nature και το παιχνίδι στην κόψη του ξηραφιού. Εκεί που κόβει το ξηράφι. Κοκμωτός. Ανάσεις 5, 57-52. Καλογερόπουλος για τον Χατζαντώνη. Χατζαντώνης. Σκρινάριο Πετρόπουλος. Πέρασε ο Χατζαντώνης, σκόραρε. 57-54. Τι ματσάρα βλέπουμε εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Διαφήμιση για τον μπάσκετ πραγματικά. Από δύο εξαιρετικές ομάδες. Το μάτς κρέμεται από μία κλωστή. Για να δούμε, Καλογερόπουλος για τον Ανέση Δημητριάδη. Ευκαιρία να πέσει ακόμα και στο πόντο και Ανέση Δημητριάδης λοιπόν, απόλυτη συγκή στο πρόβλημα αυτό. Τη βάζει. Τη βάζει και κάνει το σκορ 57-55. Η αγωνία στο κατακόρυφο, πάνε καρδιές. Πολλοί έχουν κλείσει τα μάτια τους, δεν θέλουν να βλέπουν καν. Δεύτερη βολή. Άστοχη. Παραμένει το 57-55. Κρατούν τη διαφορά.
κρατούν το προβάδισμα που έχουν σε όλο το παιχνίδι. Είναι τρίπερς, αλλά δεν το έχουμε κλειδώσει. Ζανής, το τρίποντο. Εύστοχο. Από τον Τζίφο. 60-55. Πετρόπουλος βάζει την μπάλα χαμηλά. Πολύ δεν μπόρεσε και ο Καλογερόπουλος να γίνει κάτω από την μπάλα. Πετρόπουλος πήγε για κάτι εξεζητημένο. Time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τάσεις αυτοχειρίας, αλλά με ένα μεγάλο τρίποντο νωρίτερα από τον Τζίφο και μια μεγάλη άμυνα νωρίτερα, πλέον είναι στο συν 5, έχουν και την μπάλα δικιά τους και δείχνουν ότι κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Δεν έχει τελειώσει το μάτς, αλλά είναι τρίπερς, έχουν τον πρώτο λόγο. Αστοχή, αμυντικό rebound από τον Δημητριάδη. Η ελπίδα που θέλει τελευταία για το Σουτινέζιο. Πέρασε ο Χατζατώνης, δεν πήρε κάτι. Βιάστηκε και αστοχή. Έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ και από τις δύο πλευρές. Κάτι που σημαίνει ότι ό,τι σφυρίζει το οδηγεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ζανής. Αν σκοράρουν εδώ γίνονται το αγκλόνι το φαβορί για την νίκη. Τάκη. Με τον Πετρόπουλο, κλέβει ο Δημητριάδης και τώρα Αστρούλια με όσες δυνάμεις έχει πάει με θετικό κόμματα αλλά με φάουλ. Βολές για τον Αστρούλια. Βολές για τον Αστρούλια, πρέπει να τις βάλει. Μέσα η πρώτη. Τώρα σε τέτοια σημεία τα ποσοστά πάνε περίπατο. Άλλα πράγματα είναι αυτά που μετρούν. Και κυρίως η ψυχή των παιχτών, το μέταλλο, η καρδιά. 2-2 από έναν παίχτη που αν μη τι άλλο έχει αποδείξει ότι διαθέτει και μέταλλο και ψυχή και τα πάντα όλα. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει. Κανείς. Πάσα έξω και το ελεύθερο σουτ για 3 είναι άστοχο. Αλλά εκεί είναι ο Τάκης, η πάσα στον Τζίφο. Και κλέβει την μπάλα ο Χατζαντώνης. Εκπληκτικό κλέψιμο. Lay up. 61-60-59, συγγνώμη. Εκπληκτικό παιχνίδι. Πάμε για πίσω από την αλφά, αλλά το καταλαβαίνω. Δεν είμαι σίγουρος. Μιλάμε για ένα φινάλε Grand Guignol. Με έναν απίστευτο Χατζαντώνη. Ένα απίστευτο παιχνίδι που τώρα πολλά θα κρυθούν από την γραμμή. Στη γραμμή είναι ο Τζανής. Είναι καλός στερβολόν ο Τζανής, η αλήθεια είναι. Για να δούμε αν εδώ θα το πιστοποιήσει. Έξω η πρώτη.
Παραμένει το 60-59. Θα έχουν σουτ για νίκη ή για παράταση. Μακάρι να είχαμε μια παράταση έτσι όπως έχει πάει το μάτι. Κοιτάξτε εδώ με ποιο τρόπο μπήκε η δεύτερη, απίστευτο. Αν έχει τύχει διάβανε 61-59. Αν τα πάνε για γρήγορη επίθεση για να έχουν κι άλλοι ή όχι. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επαναφορά και τον Δημητριάδη. Δημητριάδη, για να δούμε, κοιτάζει το λάθο. Μάγεται για να ξεπαρκαριστεί και αστρούλια. Πέρασε ο Δημητριάδη. Κάτω καλά, ο Χατζατώνης. Μεγάλη άμυνα και ξέσπασμα. Χαράς. Επαναφορά λοιπόν από τον Τζανί. Θα κάνουν φάουλ ή θα πάνε για καθαρή άμυνα για να παίξουν καλά. Την τύχη τους, για να δούμε. Μάνος Τζανής κρατάει την μπάλα. Τα στάρια 3 για την νίκη. Airball. Ζουν και ελπίζουν έτσι όπως είναι το μάτι. Επί την Ager. Για να δούμε. Χατζαντώνης. Κρατάει την μπάλα. Χατζαντώνης. Θα δώσει για τον Κουλούρη. 5, 4, 3. Κουλούρης για το μάτς! Φάουλ! Και δύο βολές για τον Κουλούρη σε νεκρό χρόνο. Και δεν ξέρω μήπως είναι και τρεις βολές, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι ένα... έξω από τα 6.75. Ένα σφύριγμα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Φινάλε ήταν αυτό. Κοιτάξτε εδώ αγωνία στο πρόσωπο του Σιρών. Είναι εντυπωσιακό. Κουλούρης λοιπόν. Έξω. Αλλά υπάρχει επανάληψη. Βιάστηκε ο Τζανής να μπει μέσα χωρίς λόγο. Κουλούρης λοιπόν έχει την ευκαιρία του και πάλι. Και φυσικά ακόμα και αν αστοχήσει μπορεί μετά να πάει να χάσει βίντεο στη δεύτερη, γιατί είναι ο Πετρόπουλος μέσα. Για να δούμε. Κουλούρης στη γραμμή. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Κάνει την πρώτη. Τώρα είναι αναγκασμένος να χάσει τη δεύτερη, ώστε ο Πετρόπουλος με κάποιο tipping ενδεχομένως να πάρει το rebound. Δύο αστρούλες ή οποιοςδήποτε. Απίθανη ένταση στο Προμηθέας Πάρκ. Κουλούρης. Χάνει, αλλά αυτό είναι διακομόδηση του αθλήματος. Έξαλλος ο Νομοκλέζος. Time out. Γυρίζουμε στο λίγο. Και να βάλω την κατάσταση.
φαίνεται πως έχει κρυθεί. Το παιχνίδι φαίνεται πως έχει κρυθεί. 1,9 για το φινάλε. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν τώρα επί την Aces για να κλέψουν αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να γίνουν κοσμοϊστορικά. Για να δούμε. Σιρώνης, Καστερή, βρίσκει πάσα. Φάουλ στο 1,5 το Σιρώνη. Βολές με τον Τζίφο για να σφραγίσει και τυπικά την νίκη της ομάδας. Τζίφος. Πρώτη βολή. Τζίφος. Τώρα δεύτερη. Αλλά και πάλι νομίζω ότι θα πάει απλά να τη χάσει σκόπιμα για να τελειώνει το έργο. Για να δούμε. Τζίφος. Ευστοχή. Δεν υπάρχει time out. Ο Δημητριάδης baseball πάσα την έπιασε ο...
γυρίσαμε από την Ελλάδα. Τραγιά, δεν πήγε κανένα. Το ένα στο ένα πάλι. Παναγία. Να σου πω, μήπως είναι κάτι κάτι που πάνω πάνω. Μου το είπε και ο αδερφός σου. Μου το είπε χθες, ξέχασα να...